Θέλω να μου πεις, είμαι ο Μιχάλης Μήτας και κάτι που θέλεις εσύ. Όχι κάτι που θέλεις εσύ, μην το πεις αυτό αυτούσιο. Ναι, κατάλαβα. Δεν είμαι. Γιατί όχι, όλο αυτό κάνουμε εδώ πέρα και δεν έχουμε. Νομίζω ότι είναι η πιο εύκολη απάντηση για να σπάσει πλάκα. Ναι, όχι, αλλά θέλω να μου πεις κάτι ιδιαίτερο. Είμαι ο Μιχάλης Μήτας και είμαι ένας από τους 650 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Θεσσαλονίκης. Να ακούστηκε πολύ πρόμο αυτό το πράγμα. Να ξέρεις. Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Μήτας και είμαι δικηγόρος. Και δεν είμαι καλά. Πώς νιώθεις που. Πώς νιώθεις που είσαι υποψήφιος, παλιά τα έβλεπες αυτά και τα έκραζες? Όχι, ποτέ, αλήθεια είναι. Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, κοίταξε. Είναι και ο τρόπος που το κάνεις. Ας πούμε, μπορείς να πας να πιάνεις κόσμο, να το γυρνάς ποτέ και να λέτε: Γεια σας, παιδιά, είμαι υποψήφιος. Ψηθείτε να μου βάλετε ένα σταυρό κτλ. Υπάρχει ένας τρόπος να προσεγγίσεις. Υπάρχει ένας πολύ σκληροπυρηνικός τρόπος να πας να πιάνεις και να λες: Το πρόγραμμά μας είναι αυτό, ο χειρός μας λέει αυτό κτλ. Είναι στο στυλ σου. Άμα κάνεις κάτι το οποίο είναι στο στυλ σου και μπορείς να το υποστηρίξεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να σε κοροϊδέψει κανείς. Εσένα, ποιο είναι το στυλ σου? Κυνηγάς τις γιαγιάδες στις Λαϊκές? Το στυλ μου είναι ότι κυνηγάω λίγο τον κόσμο και στις Λαϊκές και στο δρόμο και στα μαγαζιά. Να σου πω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν θέλουμε να τσαλακωνόμαστε. Αυτό είναι για μένα ένα πρόβλημα. Δηλαδή, στο εξωτερικό, για παράδειγμα, οι υποψήφοι, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ο τρόπος με τον οποίο κάνουν τον αγώνα τους και απευθύνονται στον κόσμο είναι παίρνουν ένα κασόνι, κανονικό κασόνι, το βάζουν στη μέση της πλατείας, ανεβαίνουν πάνω και απευθύνονται. Και ο κόσμος περνάει εκεί πέρα, αν τους αρέσει αυτά που ακούνε, που λέγονται, κάτι ακούει κτλ. Αυτό είναι ότι τσαλακώνεσαι. Ο υποψήφιος πρέπει να τσαλακώνεται. Πρέπει να βγει στον κόσμο, να το κυνηγήσει. Δεν έχει άλλο υποχρέωση να κάτσει να σε ψάξει. Είπα για πλάκα, ας πούμε, ότι είμαστε 650 υποψήφοι στη Θεσσαλονίκη μόνο. Σκέψου να κάτσει ένας άνθρωπος να αφαιρώσει 10 λεπτά να ακούσει τον καθένα. Δεν το φτάνει ο μήνας που είναι η προεκλογική περίοδος. Να τον κυνηγήσεις. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι καθόλου. Και είναι τίμιο αυτό που λες, όντως. Αν δεν ακούσεις τι θέλει να πει ο άλλος, ποιο είναι το πρόβλημα. Προφανώς και εγώ στη Θεσσαλονίκη μένω. Κάποια πράγματα τα βλέπουμε και εσύ το ίδιο. Ξέρεις, ας πούμε, ότι έχει πολλή κίνηση. Ξέρεις ότι οι δρόμοι είναι βρώμικοι. Ξέρεις ότι δεν έχουμε πράσινο. Αυτά τα ξέρουμε όλοι. Και να μην τα ξέρεις, τα βλέπεις στο ίντερνετ. Δεν ξέρεις όμως τι συμβαίνει στην Κασάνδρα. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην Ξηροκρίνη. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει στο τέρμα της Χαϊλάου. Αυτά για να τα μάθεις, θα πρέπει να πας εκεί πέρα και να μιλήσεις με τους ανθρώπους που μένουν εκεί πέρα. Δεν είναι κακό, δεν είναι περίεργο. Εντάξει, μπορεί να βαριούνται και αυτοί. Δεν είναι δουλειά τους όλη μέρα να κάθονται να ακούνε υποψήφιους που έχουν τον ταλκά τους που λέμε. Αλλά αν το κάνεις, κάποιοι από αυτούς όντως θα κάτσουν να σου μιλήσουν. Γιατί και αυτοί θέλουν μεθαύριο να ξέρουν ότι θα βγουν 5-10 άνθρωποι που θα μπορούν αυτά τα πράγματα να τα λύσουν, να προσπαθήσουν τουλάχιστον να τα λύσουν. Εσύ στο Δήμο Θεσσαλονίκης βάζεις. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ναι. Με τον Αγγελούδη. Το Στέλιο Αγγελούδη, ναι. Πόσο χρόνο είναι Αγγελούδης? Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Πόσο μεγάλος? Πιο μεγάλος από μένα. Εντάξει, εσύ είσαι πιπίνη εδώ πέρα. Έχουμε φέρει έναν άνθρωπο 34 χρονών. Είναι συνομήλικος του πατέρα μου. 58 αν δεν απατώμε. Είναι μεγάλος. Αλλά και ο νυν δήμαρχος πόσο είναι? Μικρότερος. Λίγο μικρότερος. Πάνω από 60 είναι. Είναι πάνω από 60 ζώα. Άλλο που φαίνεται νέος. Φαίνεται εμφανίσιμος. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Αλλά προσωπικά δικιά μου η εκτίμηση αυτή δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί. Για μένα εδώ πέρα ο Ζέρβας κατέστρεψε την πόλη. Εγώ είμαι τη άποψη ότι μόνο μπουτάρισε εδώ πέρα έκανε δουλειά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια δικιά μου εκτίμηση. Εγώ θα τοποθετηθώ γι' αυτό, αφού είμαι κατεβαίνω σε αντίπαλο ψηφοδέλτιο, εννοείται. Κοίταξε να δει. Δεν είναι το θέμα, κατά την άποψή μου, το ηλικία ούτε η εικόνα. Εντάξει, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εμφανίσιμοι. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι. Ο Κασελάκης που είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και πολύ νεαρός άνθρωπος. Ας μην ξεκινήσει ο Κασελάκης. Έχει κερδίσει, ας πούμε, τη δημοσιότητα, έχει κερδίσει την εικόνα, έχει κερδίσει. Εμένα αυτό όμως δεν μου λέει κάτι. Το τι εκφράζει ένας άνθρωπος που θέλει να αναλάβει μια θέση ευθύνης μου λέει περισσότερα. Ας πούμε λοιπόν ο Αγγελούδης, ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, δεν είναι αυτός ο οποίος ενδεχομένως θα τον έπαιρνε τηλεόραση όλη μέρα και θα τον έπαιζε και θα έλεγε που κάνει τα κακά το σκυλάκι του ή οτιδήποτε. Είναι ωστόσο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια εμπειρία να διοικήσει. Και αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που έχει στη Θεσσαλονίκη δεν είναι το αν θα βγαίνει ο δήμαρχος 7-8 κανάλια στην τηλεόραση. Το πρόβλημα που έχει στη Θεσσαλονίκη είναι κάποιος να μπορεί να βάλει μια τάξη στην καθαριότητα, στο κυκλοφορικό. Αυτά είναι τεχνικά προβλήματα. Για το πάρκινγκ είναι το θέμα. Γιατί χτίζονται πάρκινγκ, μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο? Πού να χτιστούνε? Στην έκθεση μέσα, ένα τριώροφο πάρκινγκ που είχε νομίζω προβληθεί κάτι τέτοιο. Είναι μεγάλο ζήτημα η έκθεση και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά σχέδια ανάπλασης. Υπάρχει και ένα σχέδιο ανάπλασης με τα ξενοδοχεία κτλ. Το οποίο το είχε εγκρίνει η προηγούμενη διοίκηση, η διοίκηση του Μπουτάρη και το Δημοτικό Συμβούλιο τότε. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό στερεί την πόλη από κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πράσινο. Εμείς λέμε ότι καλύτερα στην έκθεση να γίνει ένα μεγάλο μετεοπολιτικό πάρκο, να διατηρηθούν ενδεχομένως κάποιες πολύ ήπιες χρήσεις, αλλά το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορούμε να ανασάνουμε στην πόλη. Ναι, γιατί έχουμε όμως και πάρα πολλά αυτοκίνητα και που θα τα βάλουμε. Έχουμε πράγματι. Εγώ βλέπω εδώ πέρα, στην παραλιακή που απογορεύεται στάση, στάθμευση, κανείς δεν τους γράφει. Έτσι είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο πρακτικά είναι μια λεόντια συμφωνία.
ο κύριος Ζέρβας είχε υποσχεθεί ότι θα την αναθεωρήσει, τώρα τελευταία στιγμή την παρέτεινε. Οπότε θα τη φορτωθούμε για περισσότερα χρόνια εξαιτίας του, ακόμα και να χάσει τις εκλογές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να δούμε δηλαδή νομικά πώς μπορούμε να δουλέψουμε για να το διορθώσουμε αυτό που έχει κάνει. Και με βάση αυτή τη συμφωνία, πρακτικά όλος ο μηχανισμός του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, εστιάζει στο πώς θα εισπράξει η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου, της ελεγχόμενης στάθμης, πώς θα πάρει τα έσοδά της. Αυτό είναι προφανώς ένα πρόβλημα το οποίο στερεί πόρους από το Δήμο αυτή τη στιγμή, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, πόρους ανθρώπινο δυναμικό εννοώ, έτσι, και εξοπλισμό, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η στάθμη σε όλη την πόλη. Μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι, ας πούμε, τα φορτηγά στη Τσιμισκή. Τα τριπλοπαρκαρισμένα στην Τσιμισκή. Και αυτά, βεβαίως. Δεν μπορώ. Τα οποία είναι όλα παράνομα. Διότι όλα. Με βάση τον κανονισμό πρέπει να έχει δικαίωμα να φορτώσει εκφορτώσει μονάχα το νυχτερινό ωράριο, μέχρι τι 6 το πρωί. Μετά δεν επιτρέπεται. Και... Κανείς όμως δεν μπαίνει στη διαδικασία να το εφαρμόσει. Γιατί θα ξεσηκωθούν οι μεν, θα ξεσηκωθούν οι δε κτλ. Κάποια πράγματα όμως. Ο Μπουτάρης τα έχει φτιάξει. Στον Μπουτάρη ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε. Εγώ είμαι μεγάλος οπαδός του Μπουτάρη, έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό και τότε ήμουν. Έχει βέβαια και τα αρνητικά του. Την τελευταία τετραετία, τη δεύτερη τετραετία που διοίκησε, η αλήθεια είναι σε πολλές συνοικίες, ειδικά της πόλης, τα παράπονα είχαν πολλαπλασιαστεί. Καταρχάς, το σύστημα της ελεγχόμενης ήταν ένα σύστημα που εισήγαγε ο Μπουτάρης. Το οποίο δεν είναι πολύ λειτουργικό και αυτό φαίνεται σήμερα. Επίσης, περιμετρικά του κέντρου, στις γειτονιές, η αλήθεια είναι ότι είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω. Είναι αυτό που η πόλη προχώρησε, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έμεινε πίσω από τη διοίκηση Μπουτάρη. Γιατί είχαν εστιάσει σε άλλες προτεραιότητες. Νομίζω ότι σήμερα οι προτεραιότητες μας είναι βέβαια να διατηρήσουμε έτσι έναν ανοιχτό πολυπολιτισμικό χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη. Τον έχουμε ανάγκη, αυτή είναι η πόλη μας. Είναι πολυπολιτισμική η Θεσσαλονίκη. Είναι, αλλά πρέπει να το ενσωματώσει και στο χαρακτήρα της η πόλη αυτή. Για πολύ μεγάλο διάστημα αρνούτανε την πολυπολιτισμικότητά της, αρνούτανε τις πολλαπλές ταυτότητες τις οποίες είχε αναπτύξει ιστορικά, αρνούτανε τους διάφορους χαρακτήρες που είχε, αρνούτανε και πτυχές της ιστορίας της ακόμα. Για παράδειγμα, έχουμε φτάσει το 2023 και ακόμα ούτε η Πλατεία Ελευθερίας είναι πάρκο μνήμης, ούτε το Μουσείο Ολοκαυτώματος έχει υποχωρήσει καθόλου. Αυτό είναι μεγάλη. Και είχε πάρα πολλού ευρέου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν από τις μεγαλύτερες. Ήταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Ναι. Πράγματι. Δυστυχώς αυτό έμειναν όλα. Είναι projects που έμειναν πάρα πολύ πίσω. Γιατί έμειναν πίσω προφανώς γιατί δεν ήταν προτεραιότητα της διοίκησης αυτής. Και προφανώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει άμεσα να δούμε. Για παράδειγμα. Είναι δυνατόν να έχουμε απαξιώσει τόση πλατεία Ελευθερίας και να την έχουμε πάλι πάρκινγκ. Είχε ο Μπουτάρης και δώσει αγώνα για να την πάρει από τότε από την εταιρεία που, το ιδιωτικό πάρκινγκ που υπήρχε εκεί μέσα εγκατεστημένο και να την φέρει στα χέρια του Δήμου για χρήση ξανά και να την μετέψει πλατεία. Και είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να ακυρώθηκε για να έχουν ξαναγυρίσει στο πάρκινγκ και να έχουν κοπεί και όλα τα δέντρα που ήταν εκεί πέρα. Ναι, αλλά και το πάρκινγκ. Εγώ ξέρω. Το πάρκινγκ συμφωνώ. Επιμένω πάρα πολύ στο πάρκινγκ. Επειδή λοιπόν όλοι με το αυτοκίνητο μετακινούμαστε αναγκαστικά, γιατί λεωφορεία δεν υπάρχουν σε αυτή την πόλη. Ναι, είναι τραγικό και αυτό που συμβαίνει με τα λεωφορεία. Παλιά έλεγα. Το 2014-2015, τι καλά είχαμε τον ΟΑΣΤ, ξέρω εγώ. Ήταν τυπικός, είχαμε τηλεματική ένωση στην Αθήνα, ακόμα κοιμόντουσαν τα γκράβρα. Και εδώ ερχόταν και ήταν πάρα πολύ τυπικό. Ισχύει. Τώρα, περιμένω εδώ πέρα, ας πούμε, που είμαι στην Πότσαρη το 3K και είναι κολλημένο 10 λεπτά στη τηλεματική για μισή ώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δυσεπίλητο το θέμα του ΟΑΣΤ. Θα πω για τα πάρκινγκ, γιατί με έχει ρωτήσει τουλάχιστον 5 φορές. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει χώρο στην πόλη, υπάρχει πολύ λίγο χώρο. Υπάρχουν στη Δέθρα ενδεχομένως είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα μπορούσε να γίνει κάποιο χώρο στάθμευση. Πιθανώς υπόγειος, πιθανώς θα πρέπει να διαχειριστούμε. Υπάρχουν και αρχαία εκεί πέρα, οφείλω να σου πω. Στη Δέθρα εκεί. Έχει αρχαία, ναι. Έχει αρχαία νεκροταφεία από κάτω. Είναι λίγο δύσκολο να σκάψει γενικά στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν χώροι στο λιμάνι, υπάρχει ένα πολύ όροφο απέναντι στο λιμάνι και υπάρχει και το σκεπτικό ότι υπάρχουν κενά οικόπεδα μέσα στη Θεσσαλονίκη, πολλά κενά οικόπεδα, κάποια είναι και δημοτική περιουσία. Στα οποία υπάρχει δυνατότητα να εγκατασταθεί ελαφρύς εξοπλισμός πολυόρυφης στάθμευσης. Αυτό υπάρχει στο εξωτερικό. Είναι αυτόματοι μηχανισμοί που σημασία μπαίνουν έτσι ακριβώς. Είδες, τα ξέρω. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι ιδέες που ο Στέλιος Αγγελούδης έχει πετάξει και έχει βάλει και στο πρόγραμμα. Γιατί τα έχει δει στο εξωτερικό. Δεν είναι, μπορεί να είναι μεγάλο σε ηλικία. Εγώ τον ήξερα από πριν. Δεν τον είχα δηλαδή κάποια ιδιαίτερη σχέση. Τον ήξερα ως ένας άνθρωπος που ήταν κάποια στιγμή στο λιμάνι πρόεδρος. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα από Θεσσαλονίκη, είναι πολύ έτσι. Είναι ένας τύπος πολύ θεσσαλονικιός. Είναι πολύ άνθρωπος να κάτσεις, να πεις 5 κουβέντες, να πιεις ένα καφέ, να κάτσεις μια ταβέρνα, να χαλαρώσετε. Είναι ευθύς και άμεσος. Δηλαδή δεν είναι. Άμα είναι στεβωμένος, είναι στεβωμένος. Άμα είναι χαρούμενος, είναι χαρούμενος. Είναι πολύ θεσσαλονικιός ως προς τις εκφράσεις του. Είναι όμως και κοσμογυρισμένος. Δηλαδή
Επειδή ήταν στην Ολυμπιακή Επιτροπή, έχει πάει σε διάφορα μέρη. Έχει δει πως λειτουργούν πέντε πράγματα και αυτά θέλει να κάνει. Ωραία, θέλω να ρωτήσω. Τους πόρους του, ένας Δήμος, τα χρήματα, πού τα βρίσκει? Καταρχάς πληρώνουμε εμείς. Τέλει. Δημοτικά τέλει. Στο λογαριασμό της ΔΕΗ τα βλέπεις και είναι πολλά. Και δεν βγήκε ο Τζι Κώστας και είπε ότι τα τέλη που εξοικονομούνται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα τα δώσουμε πίσω, κάτι τέτοιο δεν είπε? Δεν είσαι πιάτη αυτός, ο Δήμος. Μήπως μπορεί να το είχε πει ο Ζέβας. Είχε πει ότι θα κάνει και μία μείωση. Ο Τζι Κώστας το είπε. Ο Τζι Κώστας το είπε. Μα τον Τζι Κώστα δεν τον πληρώνουμε μέσα από τη ΔΕΗ. Δεν έχει άμεσες πόρους. Τι να σου πω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε πολλά. Και αυτά τα χρήματα είναι που χρειάζεται ο Δήμος για να λειτουργήσει λίγο πολύ υπό νορμάλες συνθήκες. Επίσης, παίρνει και κάποιες χρηματοδοτήσεις από την κεντρική κυβέρνηση και υπάρχουν και κάποια προγράμματα τα οποία είναι είτε χρηματοδοτούμενα πάλι από την κεντρική κυβέρνηση, είτε χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά είναι πάρα πολλά, ειδικά τα τελευταία. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ο Δήμαρχος νούμερο 1 που έκανε τέλεια αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Κομβικών. Ήταν ο μεγάλος περίπατος του Μπακογιάννη. Όχι. Μ' αρέσει αυτό το joke. Στα Τρίκαλα. Ναι. Στα Τρίκαλα, που τώρα είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Δεν θυμάμαι το επίθετο του ανθρώπου. Έχει κάνει πολύ έργο στα Τρίκαλα. Και σε επίπεδο ψηφιακής διακυβέρνησης και σε επίπεδο υποδομών. Δηλαδή, τα Τρίκαλα είναι μια πολύ όμορφη. Πόλη. Αρχιτεκτονικά όχι. Γενικά αυτό είναι γενικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Λίγες πόλεις μπορούν να εξαιρεθούν. Αλλά έχει καταφέρει να φτιάξει έτσι μια ποιότητα ζωής για τους κατοίκους που είναι σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι, αυτό είναι θέμα αξιοποίησης. Απλά η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που επαναλαμβάνουν πολλά, ειδικά με τον κορονοϊό, είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ διαθέσιμα. Έχει πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Δηλαδή, ένα έργο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη τεκμηρίωση, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα του κάνουν αποδοτικό, θα πρέπει να είναι πράσινο. Αυτά θέλουν πολύ αυστηρές μελέτες και πάρα πολύ καλή οργάνωση επίπεδο Δήμου. Πολλοί Δήμοι, ειδικά στην επαρχία, δεν έχουν την υποδομή να το κάνουν αυτό. Οπότε αναθέτουν σε ιδιώτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση και την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού προγράμματος. Στη Θεσσαλονίκη, η ίδια υπηρεσία κάνει κάποια πράγματα, προσπαθεί τουλάχιστον, αλλά αφενός είναι ζήτημα προτεραιοτήτων, αφετέρου είναι και ζήτημα. Πολιτικών προτεραιοτήτων. Ναι, ναι, ναι. Και αφετέρου είναι και ζήτημα ικανότητας των ανθρώπων οι οποίοι είναι πολιτικά προϊστάμενοι να διακρίνουν πότε κάτι μπορεί να περπατήσει, πότε κάτι δεν μπορεί να περπατήσει και να εγκριθεί η χρηματοδότηση και να εκτελεστεί το έργο. Ωραία. Άρα, πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, λίγο να το συνοψίσω. Ένας Δήμος έχει από τους δημότες. Αυτά που πληρώνουμε λεφτά, ωραία. Από το κράτος και από την Ευρώπη. Ναι. Αυτά τα λεφτά πούμε, που μαζεύει, παρόλο που είναι και κρατικά, τα αποδίδει ξανά πίσω στο κράτος ή έχει εδώ ένα ταμείο? Έχει το δικό του ταμείο ο Δήμος, έχει μάλλον τους κωδικούς. Να αποδώσει πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχει στον Καλλικράτη, είχε συσταθεί ένα σύστημα στο οποίο. Έλα. Μας τι είναι ο Καλλικράτης όμως. Εγώ το ξέρω. Είναι το 3852 του 2010, ο νόμος για την ανασυγκρότηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι σημαίνει αυτό? Συγχωνεύτηκαν κάποιοι Δήμοι. Ωραία. Μειώθηκε ο συνολικός αριθμός τους. Παλιά, αν θυμάστε, είχαμε πολύ μικρούς Δήμους. Ήταν 2-3-5 χωριά. Τώρα οι Δήμοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Μπορεί να έχουν στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη ήταν πάλι και πάντα μεγάλη. Αλλά γύρω-γύρω οι Σικές συμφωνεύτηκαν με την Νάπολη, το Κοδελιό, με τον Εύωσμο. Mm. Όλα αυτά ήταν μικρότερα Δήμοι που συμφωνεύτηκαν. Αυτό έγινε γιατί θεωρήθηκε ότι έτσι θα μπορεί να λειτουργήσει πιο αποδοτικά ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου. Ήταν σημαντικά τα βήματα που έγιναν με τον Καλλικράτη και πιο πριν τον Καποδίστρια. Όλα αυτά ήταν αναθεωρήσεις της αυτοδιοίκησης, η οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα σαν μορφή διοίκησης στην Ελλάδα. Ναι, Δήμοι και Περιφέρειες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πιο αδύναμη αυτοδιοίκηση που υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ στενά τα πλαίσια που έχει ένας Δήμος για να λειτουργήσει. Επειδή είμαι σε δύο επιτροπές στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είμαι στην κοινωνική πολιτική και στο ΔΣ του Οργανισμού Βεφόρων Ιππιακών Σταθμών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων το οποίο λαμβάνονται είναι υπέρ ή κατά της εισήγησης υπηρεσίας. Δηλαδή, οι υπάλληλοι του Δήμου, οι μόνιμοι υπάλληλοι, διατυπώνουν μια εισήγηση για κάθε θέμα. Π.χ. να εγγράψουμε παιδιά, να δούμε τον προϋπολογισμό, ισολογισμό κτλ. Να δώσουμε μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Και εμείς απλά είτε ψηφίζουμε είτε καταψηφίζουμε. Είναι πάρα πολύ τεχνικά τα περισσότερα ζητήματα. Και οι περισσότεροι, επειδή είναι τέσσερις θέσεις αυτές, ή οι λαϊκές θέσεις, δηλαδή πάλι επί της ουσίας οι συνδυασμοί τοποθετούν κάποιους ανθρώπους που είχαν κατέβει και δεν εξελέγησαν, δεν υπάρχει ούτε από μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που στελεχώνουν αυτά τα μικρά πολιτικά όργανα η ικανότητα να αντιληφθούν τι ακριβώς συζητάμε, ούτε τις παραμέτρους που μπορεί να έχει κάθε τι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι ένα σωματείο που ζητάει λεφτά από το Δήμο για να κάνει κάτι θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη νομοποίηση, συγκεκριμένη διοίκηση.
να έχει κάνει πρόσφατα αχαιρεσίες, να μην έχουν προσληφθεί αυτές. Αυτά δεν μπορεί να τα ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μπορεί να τα ξέρει ένας λογιστής, ένας δικηγόρος. Okay. Τα βλέπουν στη δουλειά τους. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να τα ξέρουν όλοι. Οπότε αυτό δημιουργεί αφενός μία τυπικότητα στην απόφαση. Δηλαδή, ό,τι μας λέει η υπηρεσία, αυτό θα το ψηφίσουμε, γιατί λογικά θα τα ελέγξαν αυτοί. Και αφετέρου, αποδυναμώνει και τον ίδιο το χαρακτήρα της πολιτικής απόφασης, γιατί τελικά δεν αποφασίζουμε. Εγκρίνουμε απλά τυπικά πράγματα. Okay, πολύ τυπικό ρε με νομοκούδι αυτό. Είναι, ναι, αυτό είναι ένα από τα διέξοδα που υπάρχει και, είναι και έχει να κάνει και με τις αρμοδιότητες. Ο νόμος αφήνει τόσο στενά πλαίσια στο Δήμο. Καταρχάς, το τεκμήριο αρμοδιότητα στη χώρα δεν το έχει η αυτοδιοίκηση φυσικά, το έχει και η κυβέρνηση, η Βουλή. Ναι, ισχύει. Οπότε ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα να κάνει όσα ο νόμος λέει ότι μπορεί να κάνει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό είναι πολύ στενό. Θέλω να ρωτήσω, θυμάσαι το 2015. Ναι. Που έπρεπε να πληρωθεί το Δούνου του. Mm-hmm. Πήρε το κράτος λεφτά από τους Δήμους, σωστά, για να πληρώσει. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι επί της ουσίας αυτό έγινε. Στην ουσία είχε γίνει μια ανασυγκρότηση, αναδιάθρωση του χρέους που είχε το κράτος. Το κράτος εκδίδει ομόλογα, έτσι δανείζεται χρήματα. Θες να μου εξηγήσεις λίγο. Τι είναι αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν, το κράτος δανείζεται μέσω εκδότες ομόλογα. Δηλαδή σου δίνει ένα χαρτί και σου λέει: ναι. Αυτό το χαρτί όταν μου το επιστρέψει σε 5, 10, 20 χρόνια, θα σου δώσω πίσω τόσα χρήματα. Που λογικά θα είναι περισσότερα από αυτά τα οποία μου έδωσε τώρα που το αγόρασε. Okay. Αυτά τα ομόλογα λοιπόν, για πολλούς δύο λόγους, πάρα πολλούς λόγους, υποχρεώνονταν συχνά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ασφαλιστικά ταμεία, να τα αγοράσουν. Δεν δεδομένο ότι επειδή εκδίδει ομόλογα. Κάποιος θέλει να τα πάρει κιόλας. Σωστά και αυτό. Οπότε τι κάνουμε, βρίσκουμε έναν τρόπο να το δώσουμε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ούτως ή άλλως λίγο πολύ είτε είναι πολιτικά ελεγχόμενα, είτε είναι και υποστενή κρατική εποπτεία. Αναγκάζαμε δηλαδή, η κυβέρνηση ανάγκαζε τους Δήμους να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα. Ανάγκαζε. Έδινε μια οδηγία, εν πάση περιπτώσει. Ανάγκαζε. Ήταν και συνήθις πρακτική. Γενικά το ομόλογο σε όλη την ελληνική ιστορία για το μεγαλύτερο διάστημα ήταν και ασφαλής επιλογή για να επενδύσει κάποιο. Γενικά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιδίως τα ασφαλιστικά ταμεία, προφανώς δεν μπορούν να αρκεστούν στους πόρους που παίρνουν από αυτά που πληρώνουμε. Γιατί τα χρήμα έχει μια μεταβαλλόμενη αξία. Μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, 40 χρόνια που θα σου δώσει σύνταξη, αν σου δώσει, μετά από 40 χρόνια, το χρήμα που θα έχει πληρώσει εσύ θα έχει τελείως διαφορετική αξία. Το βλέπουμε τώρα με τον πληθωρισμό, έτσι. Πριν από 5 χρόνια, ας πούμε, πριν από 7 χρόνια, αγόραζε ένα διαμέρισμα με 20-30 χιλιάρικα. Σήμερα 20-30 χιλιάρικα κάνουν μια αποθήκη στην Τούμπα. Είναι, το χρήμα έχει μεταβληθεί η αξία του. Έτσι μεταβάλλεται και στα πάντα και έτσι μεταβάλλεται και στους λογαριασμούς που κάνουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για το μέλλον. Οπότε, συνήθως η επιλογή του να αγοράσω ένα ομόλογο το οποίο θα μου έχει μια συγκεκριμένη απόδοση, η οποία ορίζεται από τον νόμο και υπάρχουν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας, είναι και μια ασφαλής επιλογή. Και μια επιλογή η οποία δεν θα εξέρχεται σε κινδύνους νομικούς αυτούς που την έλαβαν, δηλαδή την ηγεσία, την πολιτική του κάθε νομικού προσώπου. Ωραία, άρα τι έγινε ουσιαστικά το 2015. Απλά δεν είχαμε λεφτά να δώσουμε πίσω στα νομικά πρόσωπα, στα ομόλογα τα οποία έπρεπε να έλεγαν εκείνο το διάστημα. Και τα πήραμε. Έγινε αναδιάθρωση. Ναι. Για να μπορέσει να λειτουργήσει, να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος και να μπορεί να έχει μια χρηματοδοτική πηγή. Οι Ευρωπαίοι δανειστές που λέμε το. Ναι, ναι, ναι. Η Τρόικα και όλοι αυτοί, οι οποίοι μας δώσαν κάποια χρήματα, οι θεσμοί αγώτα κλπ. Οι οποίοι μας δώσαν, μας κάλυψαν εκείνο το διάστημα. Και για να το κάνουν όμως αυτό, εμείς κάναμε μια αναδιάθρωση στο χρέος μας. Δηλαδή, είπαμε ότι η αξία αυτού του χρέους απομειώνεται σε τόσο, απλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και απέναντι στους ίδιους δανειστές που μας δίνουν τα λεφτά τους. Το κάναμε μονάχα σε αυτούς που δεν μπορούσαν να πούνε τίποτα. Δηλαδή στα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους. Έτσι λοιπόν τα αποθυματικά, ναι. Γιατί τα αποθυματικά δεν είναι λεφτά που έχουμε στο σεντούκι στο δημόσιο, είναι λογαριασμοί, είναι αναμενόμενα έσοδα, είναι διάφορα πράγματα. Είναι ομόλογα που λίγο και θα εισπέχθουν το 2024, αν τα υπολογίζουμε, θα τα προϋπολογίσουμε ως έσοδα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά χάθηκαν. Τέλειο. Λοιπόν, θέλω να σε αυτό σημείο να πω ότι ο Μιχάλης, να ενημερώσω δηλαδή το κοινό εδώ πέρα, για να δω τι ώρα που τα φέρνει η ζωή. Εγώ όταν τελείωσα τη σχολή, εδώ συνεργάτης το ξέρει, όταν τελείωσα τη σχολή ήθελα να κάνω πρακτική άσκηση, όπως όλοι οι νέοι δικηγόροι, λοιπόν. Και επειδή λάτρευα το διοικητικό, άλλη ανώμαλη κι εγώ, έτσι, που είχα τρελαίνει το διοικητικό, μου είχαν πει το Μιχάλη. Και εγώ είχα στείλει ένα ωραίο μέλη στο Μιχάλη, το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ. Είναι το χειρότερο άκυρο που έχει πέσει ποτέ, μάλλον. Οπότε να ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή το τώρα. Το πιο δημόσιο άκυρο που έχει πέσει ποτέ. Εδώ πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το είχα δει το mail. Μήπως το είχαμε εκλογές και τότε και δεν τα απαντούσα. Δεν ήταν το 20.
Σίγουρα είχαμε εκλογές στο 20. Είχαμε το δικηγορικό συλλόγο τότε. Το δικηγορικό. Α, ναι, είχατε σίγουρα το δικηγορικό. Πιθανόν είχαμε αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί ότι μου είχε ρίξει άκυρο. Και ήθελα να κάνω άσκηση εδώ στον άνθρωπο. Πώς θα φαίνεται αυτή η ζωή. Εν τω μεταξύ, είμαι πάρα πολύ τυπικός γενικά με τα email. Ακόμα το και βλέπω. Ορίστε, ένα λάθος να κάνεις, τελείωσε. Λοιπόν, σε όσα απαντάω πάντα και ακόμα και αν δεν προλαβαίνω να απαντήσω, θέλω από το κινητό κάτι που όχι, αλλά θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας. Ένα παρέπεσε. Εντάξει, τι χέρι μία τόσο. Οπότε θέλω να πω ότι ο Μιχάλης είναι, εμένα μου λέγανε τα τζίνου στα διοικητικά, έτσι στην πιάτσα είσαι, ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Καλά, δεν ξέρω κιόλας. Αυτό το πει κανένας πελάτης μάλλον. Τώρα εγώ πελάτη, εγώ σου λέω ότι έχω γιατί έτσι τα γύρω-γύρω. Και επειδή είσαι με τα διοικητικά και έρχονται διοικητικές εκλογές και ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι τη σχόλη και πολλά. Γιατί μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, γιατί μας ενδιαφέρουν οι ΟΤΑ και γιατί πρέπει να είμαστε έτσι χωρισμένοι σε ΟΤΑ. Κατάλαβες. Θέλω να μου πεις και να πεις και στον κόσμο, γιατί να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που πρώτη φορά έχουμε εδώ πέρα ένα legit δικηγόρο. Κανονικό original, όχι σαν εμένα που είμαι γιαλατζή εδώ πέρα. Και εσύ κανονική δικηγόρος είσαι, δηλαδή. Είμαι, αλλά δεν έχω. Έχεις ολοκληρώσει όλα τα στάδια. Ναι, ναι, ναι. Και το fake διορισμού μου βγήκε. Ωραία. Αλλά δεν έχω κουβαλά. Μήπως θέλεις να κάνεις άσκηση. Ξανά. αλλά δεν έχω κουβαλά τα χρόνια εμπειρία σου. Οπότε θέλω πρώτα να μου πεις λίγο γι' αυτό. Εντάξει. Ωραία. Η αυτοδιοίκηση υπάρχει γιατί? Για να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις πιο κοντά στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή το κράτος μας δομείται με την κορυφή να είναι το κοινοβούλιο. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Το κοινοβούλιο αποτελείται από 300 ανθρώπους, οι οποίοι εκπροσωπούν 10 εκατομμύρια. Είναι προφανές ότι δεν είναι πολύ άμεση η εκπροσώπηση, ούτε πολύ άμεση η επαφή που θα έχει ένας βουλευτής με κάθε πρόβλημα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ασχοληθεί η Βουλή με το αν τα δέντρα στην Παπάφη πρέπει να κοπούν ή δεν πρέπει να κοπούν, ή αν κάηκαν οι λάμπες στην Κίμωνος Βόγα εδώ πιο κάτω. Λοιπόν, αυτό κάποιος πρέπει να το βλέπει και κάποιος πρέπει να το κάνει. Γιατί πρέπει να έχουμε αυτοδιοίκηση? Αυτό θα μπορούσε να το κάνει μια υπηρεσία, θεωρητικά. Mm-hmm. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία η οποία θα λέει τι πρέπει να γίνει πρώτο, τι έχει προτεραιότητα, ή να σκεφτεί και κάποια καινούργια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ας πούμε, όταν θες να πεις ότι, από αυτά που λέγαμε πιο πριν, αν θες να πεις ότι η πλατεία Ελευθερίας πρέπει να είναι πάρκινγκ ή πρέπει να είναι πάρκο. Είναι ένα ερώτημα. Εγώ θα πω φυσικά ότι πρέπει να είναι πλατεία, έτσι, πλατεία πάρκο μνήμης. Αλλά κάποιος άλλος μπορεί να τεκμηριώσει πάρα πολύ σοβαρά ότι πρέπει να είναι πάρκινγκ, γιατί δεν έχουμε θέση στάθμευση, αυτά που λέγαμε ναι, πιο πριν. Ναι. Αυτό ποιος θα το αποφασίσει? Νομίζω δεν είναι κάτι που θα έχει νόημα να αποφασιστεί στη Βουλή και να συζητήσουν γι' αυτό ο βουλευτής Ετώλο Κανανίας, Καδίτσας και Ιακλείου. Καλύτερα λοιπόν να δούμε, να το πάρουμε μία απόφαση εμείς εδώ, οι οποίοι ούτως ή άλλως ζούμε και στην περιοχή και ξέρουμε και καλύτερα το πρόβλημα. Αυτό είναι η αυτοδιοίκηση. Και στον πολιτισμένο κόσμο τουλάχιστον, ξέρω την Ελλάδα από αυτό, λοιπόν, αστειεύομαι. Στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρώπη τουλάχιστον, η βασική λογική είναι ότι τα περισσότερα προβλήματα αποκεντρώνονται. Δηλαδή, οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση, όσο πιο κοντά στον κόσμο γίνεται. Okay. Γιατί έτσι υπάρχει και ένας αυστηρότερος έλεγχος, μια στενότερη υποπτία. Είναι πολύ εύκολο να βρει ένα δημοτικό σύμβουλο στο δρόμο. Εκλεγμένο, έτσι. Τώρα που έχουμε εκλογές, θα βρει άπειρου. Αλλά και όταν έχουν τελειώσει οι εκλογές, που θα είναι 43 οι εκλεγμένοι, πάλι θα είναι εύκολο να του βρει στο δρόμο. Είναι στη γειτονιά σου. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν 500 χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορεί να του δει. Okay. Είναι κυριολεκτικά ο διπλανό σου, μπορεί να είναι. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι έτσι μπορεί να ασκήσει και στενότερο έλεγχο, να του πει γιατί, αδερφέ, δεν έκανε το ένα, γιατί δεν έγινε το άλλο, δε εδώ πώ είμαστε, δε εδώ το σκουπίδι κτλ. Αυτό είναι η έννοια τη αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα με την αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι έχει τόσο στενές αρμοδιότητες και τόσο στενή εποπτεία από το κράτος και από την. Εποπτεύει όντως το κράτος. Ποιο είναι το Υπουργείο το εποπτεύουν, το Υπουργείο Εσωτερικών. Το εσωτερικό είναι. Εσωτερικών. Και είναι και το ελεκτικό συνέδριο, βέβαια, για τα οικονομικά, αλλά αυτό εποπτεύει ούτως ή άλλως όλο το δημόσιο. Αυτές οι εποπτείες λοιπόν είναι τόσο στενές και ασφιχτικές σχεδόν, που πρακτικά ελάχιστα πράγματα συζητιούνται. Δεν είναι οι εποπτείες. Νομιμότητες, αλλά μέχρι πρόσφατα σκέψω ότι ήταν και προληπτική έλεγχη στα περισσότερα. Προληπτική γιατί? Πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε απόφαση, έπρεπε να περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο για να δούμε αν είναι, ας πούμε, συμβατή. Αυτό είναι καλό ή κακό? Αυτό δημιουργούσε πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Άλλη μια πολιτική απόφαση, υπό μια άλλη έννοια, ήταν πιο ασφαλές γιατί δεν θα υπήρχε πολύ μικρότερος κίνδυνος να χαθούν λεφτά, να γίνουν ρουσφέτια ή οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από την άλλη καθιστούσε πάρα πολύ η εκπόνηση του διοικητικού έργου. Δηλαδή να πάρεις μια απόφαση, να την εκτελέσεις, να περάσεις τους ελέγχους και μετά να φτάσεις στην εκτέλεση. Υπήρχαν περιπτώσεις που μπορεί να περνούσε και όλη η θητεία και να μην έχει προχωρήσει ένα έργο, για παράδειγμα. Ειδικά έργα τα οποία είναι σύνθετα και ειδικά
έργα τα οποία ενδεχομένως έχουν και μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, που έχουν άλλους ελέγχους από το ΕΣΠΑ μετά, από τους φορείς που διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ. Ωραία, να σε ρωτήσω λίγο. Αφού έχει τα διοικητικά, τώρα εδώ βρήκα παπά στα ψω 5-6. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Θέλω να μου πεις. Παρένθεση, με την ΕΦΕΛ είχαμε αντιδικήσει τα διοικητικά τελικά, αφού δεν έκανε άσκηση σε μένα. Με τον δικηγόρο που έκανα. Ναι, τα γραφεία μας. Ναι. Που εγώ να σου πω όμως δεν είχα δει πολλά. Θα το πιάσω και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, έχεις ασχοληθεί με δημόσια έργα? Με δημόσιες συμβάσεις. Ναι, δημόσιες συμβάσεις, ναι. Έχω ασχοληθεί γιατί στην εμπλοκή μου στο Δήμο πολλά πράγματα μου τα φέρανε για έλεγχο στο γραφείο μου, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποια βάσιμη προσφυγή. Ωραία, θέλω. Αλλά σαν δικηγορικά, ας πούμε, δεν είναι το βασικό, το κατεξοχήν μου αντικείμενο. Ωραία. Λίγο όμως θέλω να μου πεις στο κομμάτι. Πρώτα θέλω να πούμε και στον κόσμο τι είναι ένα δημόσιο έργο και ποια είναι επιγραμματικά τα στάδια του. Για να σε ρωτήσω μετά, όταν είναι ευρωπαϊκό έργο, σε ποιο κομμάτι μπλέκει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ένα δημόσιο έργο είναι, για παράδειγμα, να κάνουμε μια ανάπλαση ή μια περιοχή. Π.χ. είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη ανάπλαση στην περιοχή της Βαλαωρίτου. Είχαν γίνει πεζόδρομοι, επιμπουτάρχη γίνεται. Σωστά. Λοιπόν, αυτό λαμβάνεται καταρχήν μια απόφαση και λέμε: θέλουμε να κάνουμε ανάπλαση στην περιοχή. Γιατί έτσι θέλουμε. Το έτσι θέλουμε σημαίνει θέλουμε να αναπτύξουμε την εστίαση, θέλουμε να το κάνουμε κάποιο κέντρο πολιτισμού, έχει μια ιδιαίτερη αισθητική, έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, μια ιδιαίτερη παράδοση. Έχουμε κάποιον λόγο και θέλουμε να την κάνουμε ανάπλαση. Τι λέμε? Καταρχάς πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Μετά θα πρέπει, αφού αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε την ανάπλαση, πρέπει να δούμε, θα γίνει συνήθως κάποιος διαγωνισμός αρχιτεκτονικός. Να δούμε. Ποιος θα αναλάβει το έργο? Όχι, πώς θέλουμε να γίνει το έργο. Πώς. Γίνεται συνήθως ένας διεθνής διαγωνισμός, που έχονται διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία και κάνουν μια πρόταση. Άμα είναι τέτοιου τύπου το έργο, έτσι. Ναι. Θα μας πει, θα το κάνουμε εδώ πεζόδρομους, θα βάλουμε ανεμιστήρες, θα βάλουμε συντριβάνια, δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε μπαγκάκια. Ο καθένας είναι αρχιτεκτονικό τελείως, είναι καλλιτεχνικό κομμάτι. Ωραία. Και σου δείχνει μια εικόνα το πώς θα γίνει. Προφανώς βραβεύονται κάποιοι συμβολικά, ας πούμε, και λένε ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Συνήθως στην πράξη, η μορφή που θα πάρει το έργο τελικά είναι μία σύνθεση των πρώτων προτάσεων, των καλύτερων προτάσεων που επιλέθηκαν πάλι από διεθνείς επιτροπές κτλ. Γιατί θέλουμε να είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Εδώ μας ενδιαφέρει το αισθητικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ο διοικητικός Γολγοθάς. Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι μελέτες, οι οποίες πλέον θα είναι επί συγκεκριμένου. Δηλαδή, πώς θα γίνουν τα ηλεκτρολογικά, τα υδευλικά, τα μηχανολογικά, τα αρχιτεκτονικά. Πότε κατατίθεται αυτό που λέμε φάκελοι? Στο ΕΣΠΑ. Ανάλογα, άμα είναι χρηματοδότηση. Κάτσε, όχι. Δεν πρέπει ένας να αναλάβει το έργο. Σε κάθε στάδιο γίνεται διαγωνισμός. Σε κάθε στάδιο. Άρα και σε κάθε στάδιο. Ανάλογα με τα ποσά, με μεγάλα τα ποσά. Αλλά με προκειμένου θα είναι πάντα μεγάλα τα ποσά, προφανώς. Άρα και σε κάθε στάδιο μπορεί αυτός που δεν το πήρε να κάνει. Θα μπορεί. Γι' αυτό πάνε τόσο αργά. Ναι. Καταρχήν, ας πούμε, θα γίνει ένας διαγωνισμός για τη μελέτη. Ποιος θα αναλάβει τη μελέτη? Γιατί η μελέτη είναι ακριβό πράγμα, δεν είναι? Ειδικά άμα είναι το έργο μεγάλο και έχει πολλές παραμέτρους. Το γραφείο που θα αναλάβει την μελέτη, μηχανική είναι αυτή, θα σου κάνει μια οικονομική πρόταση. Πει εγώ και να σου κάνω μια μελέτη αυτό το πράγμα, θέλω τόσα χρήματα. Ωραία. Γίνεται ένας διαγωνισμός, βλέπουμε αν είναι παραδεκτή όλη η φάκελη του καθενός ιδιώτη ο οποίος θέλει να συμμετάσχει, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις της νομιμότητας, αν έχει χρέη, άμα δεν έχει χρέη, αν έχει κάνει προηγούμενα έργα, προηγούμενους φακέλους, άλλες συμμετοχές. Θα δούνε φυσικά την προσφορά που κάνει, δηλαδή ορίζεται ένα τίμημα, ένα μέγιστο τίμημα το οποίο είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο Δήμος για παράδειγμα, και μετά βλέπουμε τις εκτόσεις που κάνει ο καθένας. Θα σου λέει 20%, 30%, 40% έκπτωση το έργο, στην τιμή που λέτε, για να αναλάβω εγώ. Okay. Οπότε αυτός ο οποίος θα κάνει την καλύτερη προσφορά θα πάει και τη μελέτη. Και αφού γίνει η μελέτη. Ναι. Και ολοκληρωθεί και η μελέτη. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με την εκτέλεση. Εδώ πάλι θα χρειαστούν νέες. Πάλι! Ναι, προφανώς. Γιατί κάποιος θα πρέπει να σου πουλήσει τον εξοπλισμό, αν υπάρχει. Κάποιος θα πρέπει να κάνει την εγκατάσταση. Κάποιος θα πρέπει να επιβλέπει εκείνη το διάστημα της εργασίας. Θα μπουν συνεργεία, θα μπουν εργολάβοι, εργοδηγοί, όλα αυτά. Ωραία. Και πού είναι τα ΕΣΠΑ, πού κολλάνε? Το ΕΣΠΑ έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το κομμάτι της χρηματοδότησης. Σε δηλαδή, ποιο στάδιο? Τη χρηματοδότηση είναι ότι τη βρίσκουμε στην αρχή. Στην αρχή. Γιατί λέμε, θα σκεφτεί κανείς. Εγώ θέλω να κάνω 5 αναπλάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τι αναπλάσεις? Θέλω να κάνω πλατείες. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Αυτά είναι ακριβά έργα. Μπορεί να βγει 1-2 εκατομμύρια το κάθε έργο. Μπορεί να βγει παραπάνω, να δω τι μέγεθος έχει, πού θα γίνει, πόσο ωραίο θα είναι κτλ. Πού θα βρούμε τα λεφτά λοιπόν? Έχει κάποια χρήματα στο Ταμείο Δήμος. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Ίσως κάποια να μπορεί. Σίγουρα όμως δεν έχει τη δυνατότητα να τα καλύψει. Έχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα το Υπουργείο Εσωτερικών ή κάποιο άλλο Υπουργείο το οποίο να διαθέτει. Αν ναι, έχουμε τις προϋποθέσεις. Ποιες μπορεί να είναι οι προϋποθέσεις? Μπορεί να σου λέει ότι πρέπει να έχει
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει, να μειώσει τους ρήπους στην περιοχή κατά τόσο τα 100. Πρέπει να έχει, ξέρω, αισθητικά, να αναδείξει ένα μνημείο. Έχει διάφορες προϋποθέσεις. Δεν είναι δεδομένο ότι όλα τα προγράμματα του Υπουργείου έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Ας πούμε, υπάρχει ένα πρόγραμμα που δίνει λεφτά στους δήμους για να κάνουν ασφαλτόστρωση. Αυτό, okay. αυτό δεν είναι. Έχει, απλά πρέπει να βάλει άσφαλτο σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Okay, okay. Το ΕΣΠΑ έχει αντίστοιχες προϋποθέσεις. Θα σου πει, θα πρέπει το έργο να είναι αποδοτικό ως προς το περιβάλλον, ως προς τους ρήπους, ως προς την διάφορα χαρακτηριστικά, να έχει οικολογικά υλικά και άλλες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να γίνει σε περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη, θα πρέπει να, δώσουμε, να μπει σε περιοχή που θέλουμε να δώσουμε κίνητρα οικονομικής ανάπτυξης. Και θα πρέπει να γίνει σε περιφέρεια η οποία βρίσκεται σε φάση εισόδου ή εξόδου από τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Οπότε θα δούμε αν πλούμε τις προϋποθέσεις και θα δούμε μετά πώς θα προσαρμόσουμε το έργο για να πλύνει τις προϋποθέσεις αυτές. Ωραία. Και τα χρήματα στα ΕΣΠΑ τα παίρνεις πριν ή μετά το έργο? Πάλι έχει να κάνει ανάλογα με το πρόγραμμα. Ανάλογα με είναι το πρόγραμμα. Στα διάφορα. Συνήθως δίνονται τμηματικά. Κάνεις ένα κομμάτι και διαδίκτυο. Και εκτελείται και δίνεται και προχωράει αντίστοιχα. Δηλαδή, παραδοτέα είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ολοκληρώθηκε το πρώτο παραδοτέο, πάρει τη χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Εντάξει, υπάρχουν και δίνονται και δάνεια για αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει πλαίσιο για να λειτουργήσει οικονομικά. Ωραία. Πριν σε ρωτήσω κάτι για τα δικηγορικά, θέλω να μου πει τώρα διοικητικά, ρε παιδί μου. Τα αντιπλημμυρικά έργα, ναι. Έτσι όπως έγινε και στη Θεσσαλία και στην Καρδίτσα, έτσι ως όλο το, ξέρεις, στη Θεσσαλία γενικά. Ποιανού αρμοδιότητα είναι? Νομίζω ότι αυτό και ο καθηγητής δεν μπορεί να σου το απαντήσει μέσα στην αλήθεια. Αλλά γενικά όλο το κομμάτι αυτό είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, δεν είναι. Εκτός από αυτά που ανήκουν στους δήμους, για να σου το πω απλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας πούμε, τα άμβρια μέσα στην πόλη δεν είναι της περιφέρειας, είναι του Δήμου, για παράδειγμα. Αλλά τα διαχείριση των υδάτων στην επαρχία είναι κυρίως των υδάτων πόρων κτλ. Είναι κυρίως αρμοδιότητα της περιφέρειας. Επειδή υπάρχει συμπλοκή αρμοδιοτήτων, αυτό το βλέπουμε παντού. Και στους δρόμους το βλέπουμε. Δηλαδή, ναι, στους δρόμους. Ποιος έχει βλέπεις, την. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ποτέ απολύτως σαφές πού αρχίζει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρή διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών. Και σκέψου τώρα να είναι άλλη από άλλο κόμμα ο Περιφερειάρχης ή από άλλο Δήμαρχος. Τελείωσε. Και θα υπάρχει πλήρη εμπλοκή. Δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν για τίποτα. Σε κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχει και μια ευελιξία στην δημόσια διοίκηση και ένα πλαίσιο το οποίο θα τους λέει. Ένα πλαίσιο κοινής, ας πούμε, εκτέλεσης ενός έργου ή κοινής μελέτης για ένα έργο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω. Εν τέλει, στην αντιδικία που είχες με τον Μαθιουδάκη, τον δικηγόρο που έκανα εγώ άσκηση, ποιος κέρδισε? Εγώ. Ωραία. Δεν έχει να κάνει. Συμβαίνει. Παρόλο που ήταν καθηγητή πανεπιστημίου. Δεν λειτουργεί έτσι, εντάξει. Η υπόθεση έχει πτυχές. Δεν μπορεί να. Ο Κάλο, όποιο και να είναι, αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπήρχαν προϋποθέσει. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για τη δική σα πλευρά. Ωραία. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο από αυτά που ήδη έκανε. Εγώ δεν ασχοληθήκα καθόλου με αυτό. Εγώ είχα ασχοληθεί πολύ με πολεοδομικό. Και εκείνο που το σχάθηκα και είπα δεν ποτέ ξανά. Ναι, και εγώ στη θέση σου. Ρεβίλε, γιατί ασχοληθήκα με αυτό? Είναι πάρα πολύ ζωρικό. Εσύ δεν καταλάβαινα τίποτα. Εκπαιδευτικό. Μου είχε δώσει ένα φάκελο. Ο οποίος ήταν, δηλαδή, η πρώτη μέρα που είχα στο γραφείο, ήταν τόσο για ένα κίνητο που ήταν σε διατηρηταίο. Αρχαιολογικό και. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή ήταν τρία, είχε σε τρία καθεστώτα ήταν. Νομίζω θέλει δύο εγκρίσεις από άλλα όργανα σε επίπεδο. Συμποθά. Σύνθετη διοικητική ενέργεια. Θέλει συμποθά, θέλει διεύθυνση αρχιτεκτονικού και θέλει και αρχαιολογική υπηρεσία. Εγώ πώς θα το έλυνα, παίζει μου πρώτη υπόθεση. Ένα να πάει στη Αβά, τελείωσε. Δεν. Ήταν μια 20 χρονών υπόθεση. Τέλος, 20 πόσο ήταν. Πριν παραγραφή, δεν ξέρω τι παραγραφές, δεν θυμάμαι καν. Θέλω να ρωτήσω, άρα, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, για να απλοποιηθούν οι αρμοδιότητες και να μην γίνεται μπαλάκι, λέμε επιτελικό κράτος τώρα και κατάλαβες. Είδαμε πώς πήγε το επιτελικό κράτος σε όλες τις. Πολύ καλά πήγε αυτό. Τα έχω κράξει εγώ για το επιτελικό κράτος πάντα. Το παρακολουθώ. Ωραία. Τι πρέπει να γίνει, εσύ πιστεύεις, για να ξεμπλεχθεί αυτός ο γόρδισμος των αρμοδιοτήτων? Άλλη νομοθεσία. Προφανώς. Είναι ζήτημα νομοθεσίας. Πρέπει οι αρμοδιότητες να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένα σημεία. Άρα θέλει ένα καλλικράτη νούμερο 2, π.χ. Έκαναμε και καλλικράτη νούμερο 2, το πιστεύει. Α, τον κλείνω. Είμαι λίγο πίσω. Λοιπόν, έχουμε κάνει από όλα αυτά. Εντάξει. Κάθε ένα είναι και ένα βήμα, αλλά δεν είναι καθόλου απλό το πώς θα ξεμπλέξεις αρμοδιότητες. Σκέψου καταρχάς, να σου πω το πιο απλό, έτσι. Σκέψου ότι μεταφέρεις συγχωνεύεις μία υπηρεσία με μία άλλη. Ναι.
σκέψου τι θα γίνει με τους φακέλους. Υπάρχουν φάκελοι σε υπηρεσίες, οι οποίοι είναι 50-60 χρόνια, τώρα το έλεγε. 50-60 χρόνια εκεί πέρα. Σκέψου θα γίνουν τα ποντίκια που του στεώνε. Πού θα πάνε όλα αυτά, δεν γίνεται να μεταφερθούν έτσι απλά. Έχω δει στα διοικητικά δικαστήρια, αλήθεια παιδιά. Όταν μπήκα πρώτη φορά στα διοικητικά δικαστήρια τη Θεσσαλονίκη, έβλεπα του φακέλου που ήταν στιβαγμένοι σε μια σκάλα. Τα διοικητικά δικαστήρια είναι. Είναι η Ελβετία των δικαστήριων, δεν είναι. Και παρόλο που είναι η Ελβετία των δικαστήριων όμω, οι φάκελοι αυτοί είναι ακόμα εκεί. Νομίζω ότι είναι. Είναι τα φάπουτσα κανένα. Μα είναι τύπου όροφη, όροφη με δικογραφία. Μα γιατί δεν υπάρχει μηχανογράφηση. Υπάρχει, εντάξει. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα απόλυτα ψηφιακά. Το χαρτί έχει μια εγγυητική λειτουργία. Υπάρχει κάπου. Άμα χρειαστεί να το ανοίξω, θα το βρω. Ωραία. Το ψηφιακό έγγραφο είναι κάτι το οποίο όμως μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για όλες τις υπόλοιπες δουλειές. Δηλαδή, το χαρτί πρέπει να το παίρνει, να το πάρει σε ένα αρχείο και τελείωσε να μην το ξανανοίξει ποτέ. Η ψηφοποίηση σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, όλα τα υπόλοιπα να γίνονται αποκεντρωμένα από τον υπολογιστή. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Είναι κάτι που προχωράει πάρα πολύ αργά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο, οφείλω να το δώσω αυτό, παρόλο που είμαι πολύ επιθετικός συνήθως. Έχει ψηφοποιηθεί, νομίζω, σχεδόν όλο το αρχείο των πολιτικών δικαστήριων στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αλήθεια. Είναι ένα έργο κολοσσέο και το κάνουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για να βγει. Ποιοι ήταν υπεύθυνοι γι' αυτό, κατά βάση υπάλληλοι. Υπάλληλοι που όμως είναι του Υπουργείου, δηλαδή. Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι. Άρα τη κυβέρνηση, θέλω να πω. Τη κεντρική κυβέρνηση. Τα δικαστήρια όλα ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θυμάμαι κάποιον στη σχολή, εγώ στα διοικητικά ξέρω, είχα διοικητική επιστήμη. Ήμασταν τρία άτομα συνολικά. Α, πήγαινε αυτό, Πήγαινα, ναι, μου άρεσε. Εγώ δεν πήγαινα ποτέ. Όχι, μόνο, κάναμε με τους μεταπτυχιακούς. Φαντάζομαι τόσο ηλικία είμαστε και εγώ με τους μεταπτυχιακούς. Και θυμάμαι είχα κάνει μια εργασία για την εξέλιξη της διοίκησης και τα λοιπά. Και κάναμε για τη γραφειοκρατία, ας πούμε. Που για καλό εισήχθη, αλλά εν τέλει έγινε αυτό που έγινε. Εσύ τι πιστεύεις ότι η γραφειοκρατία είναι καλό πράγμα? Φυσικά είναι καλό πράγμα. Γιατί? Γιατί είναι, σε διασφαλίζει, εγγυάται τα δικαιώματα σου. Δηλαδή, αν η γραφειοκρατία τι σημαίνει, ότι θέλεις κάτι, έχεις μια συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία ξέρεις από πριν ποια είναι. Στην οποία υπάρχει ένας υπάλληλος, ο οποίος είναι μονίμως εκεί πέρα για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα σε ένα. Κάνεις μία αίτηση, παίρνει ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτά όλα μας ακούγονται κουραστικά και γραφειοκρατικά. Ναι. Λοιπόν, μας ακούγονται άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, αυτό είναι το σύστημα με το οποίο εσύ ξέρεις ότι μπορείς να αποτανθείς επισήμως. Αν η υπηρεσία δεν σου απαντήσει, ή σου απαντήσει εσφαλμένα, ή σου απαντήσει, εν πάση περιπτώσει, με τρόπο που δεν σου αρέσει, έχεις δυνατότητα να ασκήσεις δικαιώματα νομικά μετά. Να πας δικαστικά, να προσφύγεις ή οτιδήποτε. Αν δεν υπήρχε αυτό το ολόκληρο σύστημα, δεν θα μπορούσε ούτε να αναζητήσει αποδείξεις, δεν θα μπορούσε να αποδείξει ποτέ τι ζήτησες. Γι' αυτό υπάρχει η γραφειοκρατία. Και επίσης υπάρχει για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος με έναν τρόπο στοιχειοδός, έστω αντικειμενικό. Όλοι θα πάμε τη σειρά στην οποία εμφανιστήκαμε, θα απαντηθούν τα ερωτήματά μας και θα απαντηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που ελέγχουν τον κάθε από κάτω τους ότι απάντησε σωστά. Υπάρχει ο τμηματάρχης προϊστάμενος, ο διευθυντής, οι οποίοι έχουν μια εσωτερική πυραμίδα. Ο καθένας ελέγχει τους από κάτω. Αυτή είναι η έννοια της γραφειοκρατίας. Είναι για να μας διασφαλίζει. Βέβαια. Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, εντάξει. Στην Ελλάδα είναι λίγο περισσότερο. Η γραφειοκρατία μας είναι κάπως δυσλειτουργική. Ακριβώς λόγω του συστήματος των αρμοδιοτήτων οι οποίες εμπλέκονται, λόγω του γεγονότος ότι κάθε κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι, οπότε αλλάζει κάτι στο νόμο, για παράδειγμα. Ναι. Πετάει μια διάταξη μέσα, η οποία μπορεί να καταργηθεί μετά από 2 χρόνια και αυτό δημιουργεί μια πολυνομία. Και όταν υπάρχει πολυνομία, υπάρχουν κενά. Και εδώ στα κενά, λοιπόν, αρχίζουν τα προβλήματα. Πολύ απλό παράδειγμα. Είναι αυτό που λέμε ότι ένας γενικός νόμος είναι ο πιο καθαρός νόμος. Ωραία. Αν όποιος σκότωσε άλλον, τιμωρείται. Ωραία. Απλό. Σκότωσα, τιμωρούμε. Ναι, αλλά μπορεί να το σκότωσα από αμέλεια, μπορεί να το σκότωσα σε βαθμό ψυχικής ορμής, μπορεί οτιδήποτε. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Ωραία. Τα οποία μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Ναι, ναι. Για κάθε πράγμα το οποίο, λοιπόν, μπαίνει, δημιουργείται μια ανάγκη να επιλέξουμε σε ποια κατηγορία είσαι εσύ. Είχες βαθμό ψυχικής ορμής, είχες αμέλεια, είχες όλα αυτά. Σκέψου τώρα, λοιπόν, στο διοικητικό που δεν είναι και τόσο σαφή τα πράγματα, όσο το ασκοτώσεις κάποιον. Αν κάνεις μια αίτηση για να σου λάβεις ένα επαιρνιακό επίδομα, αν κάνεις μια αίτηση για να απαλλαγείς από ένα φόρο, ή κάνεις μια έτσι να σου μειωθεί ένας φόρος ή οτιδήποτε, που τα πράγματα εκεί αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ τεχνικά και ποτέ κανείς δεν ξέρει, δεν είναι απολύτως βέβαιος τι ακριβώς έχει γίνει. Να έχεις μια σειρά διατάξεων οι οποίες θέτουν ένα σωρό εξαιρέσεις. Το ερώτημα πάντα θα είναι αν εμπίπτει στην εξαίρεση ή στον κανόνα. Okay. Και θα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν εμπίπτει σε τίποτα από τα δύο, μάλλον. Και είσαι κενό. Ναι, και εκεί, λοιπόν, ο μόνος που μπορεί να το απαντήσει είναι το δικαστήριο. Αυτό είναι, λοιπόν, το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα. Ότι πράγματα, η νομοθεσία αλλάζει πάρα πολύ συχνά και πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ στο πόδι, η αλήθεια είναι. Γιατί υπάρχει μια έτσι
Είμαστε λίγο λαός του αρπακόλα, δηλαδή. Θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο. Κάνουμε κάποια πράγματα λίγο πιο πιόχια. Okay, κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τώρα. Να πεις και εσύ εδώ στον κόσμο, τι είναι αυτό το διοικητικό δίκαιο, παιδί μου, και εσύ τι διαφορετικό έχει, γιατί ξέρεις περισσότεροι που δεν έχουν καμία σχέση με την νομική. Εγώ το βλέπω και από το κοινό. Νομίζω είναι τα δικαστήρια μόνο τα ποινικά. Εντάξει. Κατάλαβες, ναι, κατηγορούμενο. Εκεί καίγεσαι, η αλήθεια είναι. Αλλά τα διοικητικά που λέμε, εμείς εδώ λέμε ότι είναι το αφάνγκατέ της δικαιοσύνης, crème de la crème. Τι είναι αυτό το διαφορετικό? Τα διοικητικά έχουν να κάνουν με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον ιδιώτη και το δημόσιο. Δηλαδή, φορολογικά, κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις, σου βάλει ένα πρόστιμο εφορία γιατί δεν απέδωσε ΦΠΑ ή γιατί δεν έκοψε κάποια τιμολόγια. Διοικητική διαφορά. Επίσης, έχουν να κάνουν με διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, με διαγωνισμούς στο δημόσιο. Γενικά, ότι σχεδόν το σύνολο των διαφορών που σχετίζονται με κάποια απόφαση του κράτους, είτε αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι ασφαλιστικό ταμείο, είτε είναι το υποστενή έννοια κράτος η κεντρική διοίκηση, ας πούμε. Όλα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων. Και ποιος και κάποια άλλα, εκτός από κάποια που δεν εμπίπτουν. Γιατί έχουμε και εδώ τις εξαιρέσεις. Εννοείται. Και ποιος κερδίζει συνήθως? Το κράτος. Το κράτος πάρα. 90% κερδίζει κράτος. Όχι, δεν είναι 90% το κράτος. Η αλήθεια είναι ότι όμως ότι έχουμε μία. Το κράτος έχει πάρα πολλά προνόμια σε σχέση με τον ιδιώτη. Αυτό προκύπτει και από τις δικονομίες, που έχει άλλες προθεσμίες. Κάπως έχει διορθωθεί τώρα τελευταία με την ομολογία. Και με την τοκοφορία, δηλαδή έχει άλλο επιτόκιο οι οφειλές του κράτους προς τον ιδιώτη και άλλο επιτόκιο οι οφειλές του ιδιώτη προς τον κράτους, μάλλον πιο χαμηλότερο. Του κράτους προς τον ιδιώτη. Φυσικά. Λοιπόν, έχει άλλες προθεσμίες, έχει άλλη τοκοφορία, έχει άλλες παραγραφές, πολύ σύντομες, ας πούμε τα δώρα και οι μισθοί, απαιτήσεις από δώρα, μισθούς και συντάξεις έναντι του δημοσίου. Ναι, πόσο είναι? Διετής, ενός ενός είναι 5. Αλήθεια. Ναι. Όλα αυτά έχουν χρειαστεί συνταγματικά. Συνταγματικό αυτό. Ναι, γιατί υπάρχει το δημόσιο συμφέρον που είναι το ταμιακό συμφέρον του δημοσίου. Ναι, αλλά δεν έχουμε πει ότι το ταμιακό συμφέρον δεν πρέπει να κρίνεται. Αυτά τα λέμε στη θεωρία. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν τελείωσαν τα λεφτά, νομίζω ότι όλοι έκαναν στο επιχείρημα ότι καλύτερα να μην δώσει πολλά χρήματα το κράτος και να μην πτωχεύσει. Οκ, okay, κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, εσύ τώρα τελείωσες το 11 από φοιτητή. Ναι, το 11. Και είσαι. Πόσο χρόνο δικηγόρο? 10 χρόνια δικηγόρος. Το 13 πήρα την άδεια. Βάσανο πολύ. Καλά, δεν μου άρεσε στην αρχή. Αλήθεια. Άρα συνηθίζεις. Σε πίεσα να μπει στη νομική? Όχι. Έγραψε καλά. Έγραψε καλά. Ήταν βασική επιλογή γιατί έγραψε καλά. Θεσσαλονικιός είσαι. Ναι. Εδώ γεννήθηκες, μεγάλη σου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Κτίνου. Κτίνου. Καράκεντρο. Γειτονιά. Ναι. Καράκεντρο. Εμείς εδώ με το Γιάννη είμαστε Δεσέοι. Αλλά εγώ. Το ξέρω αυτό. Α, το ξέρεις, ναι. Εντάξει, εγώ ζούσα 6 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και ο Γιάννης ακόμα ζει εδώ. Άσχετο βέβαια, γιατί τα λέω αυτά. Όχι, εγώ άλλο πράγμα θέλω να πω τώρα. Τώρα ξέρεις, πολλοί δικηγόροι είμαστε στα έτη. Πόσο να πεις? Βασικά φοιτητές νομικής. Πού να δεις πώς είμαστε μετά. Α, ωραία. Ναι, λογικά 3 νομικές. Φοιτούν όλοι. Τι θα συμβούλευες τώρα τα παιδιά που είναι ακόμα, ρε παιδί μου, εκεί στο δεύτερο τρίτο έτος που έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν με τι ασχολούνται? Ναι. Θέλω να πεις έτσι 2 συμβουλές που θα τους έδινες. Καταρχάς, καλό κουράγιο. κατά δεύτερον, η νομική είναι ένα αντικείμενο, μη συζητήσιμο ο επιστημονικός της χαρακτήρας. Εν πάση περιπτώσει, είναι χάριν ευκολίας μια επιστήμη, η οποία είναι ιδιαίτερως χρήσιμη, ακόμα και αν θες να γίνεις δικηγόρος. Αυτό που λέμε ότι μας προκαλεί μια διαστροφή η νομική, ναι, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αντιλαμβάνεσαι τελείως διαφορετικά τον κόσμο να έχεις τελειώσει την νομική. Ό,τι και να κάνεις, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι τεχνικά, συνέπειες, διαδικασίες κτλ. Αυτό το σκέφτεται όλος ο κόσμος. Αυτό βέβαια σου ανοίγει πάρα πολύ τους ορίζοντες για το ό,τι και να κάνεις στη συνέχεια. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστείς καταστάσεις δύσκολες, να διαχειριστείς σύνθετα πράγματα. Ακριβώς γιατί η νομική σου έχει καλλιεργήσει σε έναν τρόπο αναλυτικό στα πράγματα. Πολύ αναλυτικό και πολύ έτσι λεπτομεριακό. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να εκτιμούμε την επιστήμη αυτή όσοι τη σπουδάζουμε, okay, ως προς αυτή την έννοια. Ακόμη και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Κατά δεύτερον, είναι το επάγγελμα, το δικηγορικό, κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να του δώσεις χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι όταν τελείωσα εγώ το 11, η χώρα δεν ήταν και στα high της. Δηλαδή, ναι, όχι, ήταν στα κατώτερά της. Ναι, ήμασταν λίγο άσχημες καταστάσεις είχαμε περάσει.
και όταν έκανε άσκηση και όταν ξεκίνησα το γραφείο το δικό μου, το 13-14 ξεκίνησα να δουλεύω μόνος μου, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ ζώρικα τα πράγματα, γιατί είχαν τα έξοδα εκτοξευτεί, η οικονομία είχε κάτσει πάρα πολύ χαμηλά και ο δικηγός είναι ένα επάγγελμα που είναι απολύτως εκτεθειμένο στην αγορά. Δεν έχει λεφτά η αγορά, δεν μπορείς να σπέξεις τον πελάτη, δεν μπορείς να σπέξεις ούτε από τον αντίδικο. Άρα δεν θα σπέξεις από πουθενά. Κατά συνέπεια, ό,τι πρόκειται να γίνει στην οικονομία, οι δικηγόροι το αισθανόμαστε πρώτοι. Και το βιώνουμε και πιο έντονα, ίσως. Οπότε ήταν μια επιλογή συνειδητή να του δώσω λίγο χρόνο στα πράγματα, να δω πώς θα λειτουργήσει. Τώρα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Η οικονομία είναι αρκετά καλύτερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολο να κάνει κάποιος ένα ξεκίνημα από το μηδέν. Ωστόσο, νομίζω ότι χρειάζεται ένας χρόνος στον οποίο θα πρέπει κάποιος να δοκιμάσει να δουλέψει μόνος του. Γιατί αυτό είναι στην ουσία η έννοια του δικηγόρου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξάρτηση μονάχα από τον εντολέα του και από κανέναν άλλον. Και έχει το χρέος να τον εκπροσωπήσει και να εκπροσωπήσει τα δικαιώματά του με κάθε νόμιμο τρόπο. Κατά συνέπεια, πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο να αναπτύξεις έναν κύκλο και να δώσεις την ευκαιρία στον κύκλο σου να σε αξιοποιήσει, να σε δοκιμάσει και εσύ να δοκιμάσεις και τον εαυτό σου. Ναι, ρε, αλλά βλέπεις τα περισσότερα παιδιά μπαίνουν σε δικηγορικές εταιρείες και είναι με μισθό. Πενιχρό μισθό. Είναι, ναι. Πενιχρό είναι. Και λέμε και αναρωτιόμαστε κιόλα, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ τώρα έχω πάρει μια άλλη τροπή. Αλλά αν ήμουν εκεί πέρα, σε ποια ηλικία φτάνεις να ζεις αξιοπρεπώς από το επάγγελμα του δικηγόρου, δηλαδή να περάσεις τα 40. Αν δεν δουλέψεις, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ευθύ το σχήμα να πεις ότι στα 3 χρόνια έγινες ή στα 10 χρόνια έγινες πλούσιος. Νομίζω όμως ότι ένα ικανό διάστημα είναι γύρω στην τετραετία, πενταετία. Γιατί συνήθως εκεί βλέπεις αν όντως αυτός ο κύκλος στον οποίο στήθηκες στην αρχή, ο οποίος πρακτικά είναι συγγενείς και φίλοι, έτσι, αυτοί θα είναι οι πρώτοι σου πελάτες, δεν νομίζω να έρθει κάποιος να σου πει έψαμε και δικηγόρο, είδα το κουδούνι μου άρεσε το οποίο τον μπήκα να δω. Εκεί είναι κάπως που βλέπεις αν αυτός ο κύκλος αρχίζει να επεκτείνεται σταδιακά, να έρχονται και τρίτοι και να σε βλέπουν και να έχει ένα χώρο δικό σου. Και το άλλο το σημαντικό είναι κάπου εκεί, μετά από 3-4 χρόνια, αποκτάς και αυτοπεποίθηση, το οποίο είναι το βασικότερο πράγμα. Γενικά, τις γνώσεις τις έχεις με το που τελειώνεις τη σχολή. Γι' αυτό τελείωσες, δεν θα έχεις πάρει το πτυχίο σου. Και την πρακτική, το πώς λειτουργεί πρακτικά το αντικείμενο, το ξέρεις μόνο τελείως στην άσκηση. Γι' αυτό υπάρχει και η άσκηση, για να δεις και πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη. Οπότε, αν έχεις κάνει αυτά τα δύο, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα ως δικηγόρος. Okay. Παρόλο που η άσκηση είναι 18 μήνες, εγώ πολύ το βλέπω. Εντάξει, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 24. Τι. Ναι, οπότε, αλλά έχουν άλλο δίκιο. Και έχουν και ένα 1000 μισθό. Αλλά βλέπεις, εμείς δεν είχαμε καν σαν ασκούμενο μισθό. Ναι, όντως. Μη σου πω εγώ τι έπαιρνα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Μη πω τώρα. Ούτε οι συνεργάτες έχουν μισθό, έτσι. Με βάση τον νόμο δεν προκύπτει ευθέως. Άλλο πράγμα όμως, ρε, τώρα να σε. Γιατί τους έχουν 12 ώρες δουλειά. Ναι, το ξέρω. Ελπίζω στο δικό σου το γραφείο να μην είναι αυτό. Στο δικό μου το γραφείο. Κάνω καταγγελία. Σε καμία περίπτωση. Στην επιθεώρηση εργασία. Έχει κρυφθεί ως αναρμόδια. Ναι. Αναρμόδια. Αναρμόδια. Και ποιος είναι αρμόδιος? Κανείς. Ο δικηγορικός σύλλογος κατεξοχήν. Και τι κάνει ο δικηγορικός σύλλογος? Τίποτα. Είσαι στο δικηγορικό. Είμαι στο ΔΣ του δικηγορικού σύλλογου της Θεσσαλονίκης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σπάνια έρχονται καταγγελίες από ασκούμενο κατά δικηγόρο στον οποίο ασκήθηκε για αμοιβές. Πώς να βγάλει το φίλο. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι μεθαύριο θα είναι στην ίδια πιάτσα και σου λέει να μην χαλαστούμε. Και επειδή υπάρχει και μια ευρύτατη αντίληψη ότι έτσι κι αλλιώς δωρεάν είναι η άσκηση, δεν υποχρεούνται να πληρώνουν. Εντάξει, ας μην το τεντώσουμε. Αυτή είναι η λογική. Κακώς κατά την άποψή μου. Κακώς δεν έχουμε και τις αφορμές στο ΔΣ να εκτεθούμε και εμείς να πάμε μια θέση σε ορισμένα ζητήματα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, πριν πάω και στο τελευταίο ερώτημα, θέλω να μου πεις έτσι top 3 ατακών που έχεις ακούσει από τη δικηγορική σου πορεία, από πελάτες, ρε παιδί μου, που είναι έτσι λίγο κουφά. Πότε θα βγει η απόφαση? Δεν ξέρω. Σε 4 μήνες. Περνάνε 4 μήνες. Δεν βγήκε. Εσύ μου είπε να σου πω, δεν ξέρω. Σου λέει, είπα, δεν ξέρω πότε θα βγει. Το βασικό πρόβλημα. Ωραία. Πότε θα λυθεί. Λες και εγώ τη βγάζω. Ακριβά. Τα πάντα είναι ακριβά. Εντάξει, όντως, ένα διαζύγιο είναι ακριβό αν πεις ότι κάνει 1.000-1.200 ευρώ. Βέβαια, στο γάμο έδωσε πολύ περισσότερα. Πολύ. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν έχει να κάνει και με το αντικείμενο της διαφοράς και με τα παράβολα. Καλά, προφανώς έχει να κάνει. Τα περισσότερα χρήματα που ζητάει ένας δικηγόρος είναι έξοδα. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά στη δίκη, σε όλες τις δίκες. Και προφανώς μένουν πάρα πολύ λίγα.
Και σκέψω ότι είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που ο δικηγόρος πληρώνεται με το κομμάτι και όχι με την ώρα. Δηλαδή, στην Πορτογαλία, ας πούμε, συνάδελφοι, γιατί έχω σχέση, ας πούμε, με δικηγόρους του εξωτερικού, ένα γραφείο κατά μέσο χρόνο 120 ευρώ την ώρα. Ασχέτως τι θα κάνει. Εμείς έχουμε 80 ευρώ την ώρα μίνιμουμ. Για τη συμβουλή. Για τη συμβουλή. Για τη συμβουλή. Τα δικαστήρια όλα τα πληρωνόμαστε με το κομμάτι. Λένε πόσο κάνει διαζύγιο, τόσο. Πόσο κάνει η αγωγή των εργατικών, τόσο. Η αγωγή των εργατικών πόσο κάνει. Ανάλογα την υπόθεση. Θέλω να βγάλω τον έτοιμο κατάλογο. Ωραία, και ένα τρίτο πράγμα που σου λένε που έτσι σου γυρίζει μπιέλα. Υπάρχει το φαινόμενο, κερδίσαμε, ήταν καλός ο δικαστής. Χάσαμε, γιατί έκανες λάθος. Δηλαδή είναι σαν τα μαθήματα στο σχολείο. Πέρασα, με έκοψε. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Οπότε ο δικηγόρος θέλει άμα χάσουμε. Ναι. Ο δικαστής ήταν καλός άμα κερδίσουμε. Ωραία, φίλε. Δηλαδή είναι σπάνιο το φαινόμενο να γυρίσει ο άλλος και να σου πει μπράβο, ρε φίλε. Δεν το περίμενα, έκανες πολύ καλή δουλειά. Okay. Εγώ σε ευχαριστώ. Δηλαδή, δεν κοστίζει παραπάνω να μου πεις και ένα μπράβο, φίλε, που κέρδισε την υπόθεσή σου, ειδικά μου είχε καμία μυστήρια υπόθεση. Okay. Λοιπόν, και επειδή είσαι και κοντά στην ηλικία μου, εντάξει, όλους όσους έχω φέρει, μπορεί να μου περνάνε παραπάνω χρόνια. Αλλά θέλω να μπούμε στο κομμάτι αντρικός εγκέφαλος μαζί, αν θέλεις. Για πες. Είναι σύνδεση της χαλαρές σε συνεντεύξεις, ρωτάω. Π.χ. τον κύριο Ρώμη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ντράπηκα να ρωτήσω, να σου πω. Εντάξει. Ούτε το Μητσοτάκη ρώτησε. Δεν το ρώτησε. Οπότε. Α, και θα έπρεπε, ίσως. Εντάξει, λίγο είπα να μην το κάνω, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα εσένα, επειδή σε ξέρω για το χ που μου έχει ρίξει και θέλω να πάρω. Την εκδίκησή σου. Και το κεφάλι μου, λεπτό μου πίσω. Λοιπόν, μπαίνοντας στο κομμάτι του αντρικού εγκεφάλου, που ξέρεις είναι το πιο σεξιστικό κομμάτι αυτού του podcast, έτσι που έχω εγώ. Okay. Να κάνω καταγγελία. Πάντα έτσι. Αλλά δεν ξέρω τι καταγγελία πρέπει να κάνω, σε ποια ομάδα πρέπει να πεθυνθώ. Για κρίση, δεν ξέρω. θέλω να μου πεις έτσι μία. Εσύ είσαι τώρα παντρεμένος, έχεις και ένα παιδάκι, σωστά. Ναι, σωστά. Αγοράκι, κοριτσάκι. Αγοράκι. Πόσο χρονών? Είναι 1,5. Α, κοιμάσαι καθόλου? Πάρα πολύ καλά. Η γυναίκα σου? Καλά, πολύ καλά. Okay, είσαι τυχερός. Ήμασταν τυχεροί, ναι. Okay. Πολύ σύντομα το ζήτημα αυτό λύθηκε. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένα δίμηνο που δεν κοιμόμαστε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία, πώς τη λένε το παιδί? Αλκίνος. Τι ωραίο όνομα. Δεν είναι από τον τραγουδιστή, το σκεφτήκαμε απλά έτσι. Okay. Και έχεις και μια γάτα, έμαθα. Ναι. Και έχει και αυτή ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Φρέγια. Φρέγια είναι Νορβηγία. Η νορβηγική θεά του έρωτα και του πολέμου. Εντάξει, πολύ έξυπνο να έχουν την ίδια θεό για τα δύο. Στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Λογικά αυτό σκέφτηκα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μια φορά στη ζωή σου που ρε παιδί μου σκέφτηκες, που σου έχει τύχει με κοπέλα, και σκέφτηκες τι στο καλό έχουν οι γυναίκες στο μυαλό τους. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται να μιλήσει μια εμπειρία. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τι έχουν οι γυναίκες στο μυαλό τους. Ναι, να πεις ρε παιδί μου, τι έχετε τώρα εσύ, τι έχεις στο μυαλό σου και μου τα λες αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο δυσεπίλητο μυστήριο. Δεν μπορείς. Πιο εύκολα μπορώ να σου απαντήσω αμμοδιότητες για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία παρά να σου πω τι έχει μια γυναίκα στο μυαλό. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Ωραία, πες μου έτσι ένα περιστατικό που αυτό το έκανε πιο έντονο, πιο εμφανές. Αυτό σε λίγη σκέψη. Σου δίνω 10 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ λίγη σκέψη. Γιατί τρέχουν οι κάμερες. Ναι, τρέχουν οι κάμερες. Κοίταξε, γενικά η αλήθεια είναι πως συχνά πυκνά μου έρχεται αυτό. Καταρχάς δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι γυναίκες παρεξηγούνται με διάφορα πράγματα. Αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Δηλαδή. Όχι με εμένα απαραίτητα. Και μεταξύ τους. Γενικά στην κοινωνία, έξω στην αγορά. Στην αγορά των γυναικών. Είδες πως με κοίταξε? Όχι. Είδες. Αυτό γιατί το ρώτησε? Ποιο, δεν άφησε τίποτα. Μπορεί να εντοπίσετε πράγματα σε μια συζήτηση, σε μια αλληλεπίδραση που καθόμαστε τώρα και μιλάμε. Να εντοπίσει πράγματα τα οποία εμένα θα μου περάσουν τελείως απαρατήρητα. Okay. Δεν ξέρω, έχει να κάνει. Δεν ξέρω με τι μπορεί να έχει να κάνει. Έχει το πιο αναλυτικό εγκέφαλο. Καταρχάς, οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από τους άντρες. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μακάρι. Αυτό ήταν το teaser του επεισόδιου. Οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες. Δεν το συζητάω. Εντάξει, εμείς είμαστε. Πώς να πω, λίγο μπουνταλάδες, παιδί μου. Okay. Σκεφτόμαστε πολύ πιο απλοϊκά, πολύ πιο επιφανειακά. Η γυναίκα έχει πάρα πολύ αναλυτικό εγκέφαλο, γι' αυτό και οι γυναίκες είναι καλύτεροι δικηγόροι, να το ξέρει ο κόσμος. Και δικαστήνες. Πολύ αυστηροί. Πολύ αυστηροί. Οι γυναίκες είναι πολύ αυστηροί. Αλλά ίσως θέλει που επίσης είναι πάρα πολύ αναλυτικές, άρα είναι οι καλύτερες νομικοί. Okay. Και πολύ διαβασμένες, τέλος πάντων. Αυτό είναι παρένθεση. Γενικά έχετε πάρα πολύ αναλυτικό εγκέφαλο, από ό,τι καταλαβαίνω, και μπορείτε να εντοπίσετε πάρα πολύ ψηλές λεπτομέρειες σε μια συζήτηση, σε μια συναλλαγή, σε οτιδήποτε. Εμείς δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε ποτέ. Οπότε, επειδή τις εντοπίζετε, μπορεί να διακρίνετε και πράγματα τα οποία οι άλλοι ακριβώς επειδή ήξερε να το καταλάβετε, τα είπε,
Και γι' αυτό το λόγο παρεξηγήθηκατε. Okay. Και μετά βρίσκεσαι εσύ ανάμεσα και λες, τι έγινε τώρα, γιατί τσακώθηκαν αυτές. Οκ. Okay. Άρα δεν είσαι όμως μια συγκεκριμένη. Όλα αυτά από συγκεκριμένες εμπειρίες είναι. Επειδή έχω ζήσει καυγάδες και καυγάδες, γι' αυτό το λέω. Οκ. Okay, καυγάδες σχετικά με το πράγματα που παρατηρούσα. Με παρατηρούν, ναι, οι φίλες, ξέρεις. Εντάξει, μου κάνει. Σου κάνει αναπάντηση. Ναι, εντάξει, προσπάθησα να είμαι όσο πιο διπλωματικό γίνεται. Ναι, εκλογές πάρα έρχονται. Πολύ, αλήθεια. Εκλογές έρχονται, πρέπει να προσέχω. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πέρασε όμορφα. Εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη. Πέρασα όμορφα. Κρίμα που δεν έκανε άσκηση σε μένα τελικά. Το μετανιώνω. Είδες. Θέλω να σου ευχηθώ καλή τύχη στον εκλογικό σου αγώνα. Ο οποίος ολοκληρώνεται σύντομα, ευτυχώς. Ναι, επιτέλους, να γυρίσεις στα δικηγορικά σου καθήκοντα. Και να έχεις ανοιχτό τηλέφωνο, γιατί εγώ μπορεί να σε χρειαστώ αύριο μεθαύριο για καμία υπόθεση που θα έχω, ξέρω. Δεν ξέρω, αχρίαστος να είμαι. Έτσι λένε, γιατί αχρίαστη να είστε. Αχρίαστη να είμαι και εκείνη την ώρα τρέχουμε τα χέρια μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλους που ακούσατε το επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο. Θέλεις να δηλώσεις κάτι? Δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσε αυτή η συνέντευξη ανέμακτα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά.